να δούμε λοιπόν, πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Ναι. Έρχονται Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, αλλάζουν τα ωράρια και καλό είναι οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα ωράρια των καταστημάτων προκειμένου να κατέβουν να κάνουν και τα απαραίτητα χριστουγεννιάτικα ναι. ψώνια. Πάμε λοιπόν να δούμε εντάχει τις αλλαγές και το τι θα ισχύσει. Καταρχήν να πούμε ότι οι δύο Κυριακές 12 του μήνα και 19 είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα από τις 11 το πρωί στις 7 το απόγευμα. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν στις 10 το πρωί, κλείνουν στις 4 το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή της ερχόμενης εβδομάδας, 10 με 2 το μεσημέρι, 5 με 9 το απόγευμα. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα, όπως είπαμε, την Κυριακή λοιπόν, 19 12, 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Πάμε στην Τετάρτη. Από την Τετάρτη 22 του μήνα, πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε αλλαγές και πάλι στο εορταστικό ωράριο. Άρα λοιπόν, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, 5η 23 του μήνα και 30 12, 10 το πρωί με 9 το βράδυ και Παρασκευή 24 12 με 31 12, είναι η Παρασκευή 24 12 και η Παρασκευή 31 12, όπως και πολύ η Τετάρτη σωστά. 22 12 και η Τετάρτη 29 12. Ναι. Άρα λοιπόν, Παρασκευή 24 12 και Παρασκευή 31 12, 10 το πρωί μέχρι έως 7 το απόγευμα. 25 12. Παραμονή. Και ακριβώς, 25 12 κλειστά. Και Πρωτοχρονιά κλειστά και την ημέρα, ανήμερα των Θεοφανίων, 6 πρώτου, είναι επίσης κλειστά. Το εορταστικό ωράριο θα ισχύει μέχρι και τις 9 όπως διαχρονικά Ιανουάριο. Συμβαίνει βέβαια. Το ζητούμενο για το επιχειρήν μέσα στις γιορτές είναι να διατηρηθεί, να διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα, να στηρίξουν οι καταναλωτές το τοπικό επιχειρήν, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα το οποίο βγαίνει μέσα από τις τάξεις του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και εσάς και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουμαντάκη, σας ευχαριστώ. Να χαίρεστε και το γιο σας, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, στόχος να κινηθεί η αγορά και να ανέβει και λίγο τζίρο των επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι βέβαια αυτός. Σε όλες τις αγορές της Κρήτης από την Κυριακή ξεκινούν οι εορταστικοί τα ουσιαστικά ωράρια. Και εδώ στο Ηράκλειο διαμορφώσαμε αυτές την εορταστική αυτή πόδο, ούτω ώστε μέσα από μια διαδικασία αρκετών χρόνων και μέσα, αν θέλετε, ενδιάμεσες ολοήμερες όπως τις πέρες, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στους καταναλωτές μια ευχέρεια να κατέβουν στις αγορές, να καλύψουν τις ανάγκες τους με προτεραιότητα. Οι μέρες, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι μέρες καθοριστικές για το λιανικό εμπόριο, αλλά είναι και, και μέρες που έχουν έτσι χαρακτηριστικά όπου προτρέπουν καταναλωτές να καλύψουν ανάγκες, διάφορες ανάγκες που αυτές τις μέρες τις επιζητούν. Και ελπίζομαι ότι μέσα από την διαδικασία αυτή, την εργασία των οικοκυριών και των καταναλωτών με τις αγορές και κλειό, αλλά και όλης της Κρήτης, θα έχουμε στο τέλος μια καλή συνεργασία όπου θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Από ό,τι μας δώσετε και από τα στοιχεία με τις ημέρες λειτουργίας των καταστημάτων, σίγουρα πρόκειται για ένα άκρος ευέλικτο ωράριο και με δεδομένο ότι τις δύο επόμενες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Σημαντική ανάσα και για τους πολίτες, βέβαια αρκετός ο φόρτος για τους υπαλλήλους αλλά και τους καταστηματάρχες. Κοιτάξτε, είναι ιδιαίτερες ημέρες. Έχουμε πολλές φορές, αυτές τους τελευταίους μήνες και ειδικά το μήνα του Δεκεμβρίου, για τις αγορές το ελληνικό εμπόριο είναι καθοριστικές στην οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο μέρος των τζίρων του χρόνου προσδιορίζονται μέσα σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες είναι καθοριστικές. Ελπίζομαι ότι θα έρθει μια καλή συνεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματικά από ό,τι παρακολουθούμε τις αγορές και το Ηράκλειο, την αγορά του Ηρακλείου, είναι έτοιμες. Ήδη έχει ξεκινήσει μια κινητικότητα
Ελπίζουμε ότι όσο περνάει οι μέρες θα έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη έντονη κινητικότητα. Μάλιστα. Και ελπίζουμε ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εδώ μόνο να ξέρετε ότι στο Ηράκλειο και στα Χανιά, στις δύο αυτές τις αγορές, με βάση την ιδέα που έχει επεκταθεί, ξεκινάμε από τις 10 το πρωί. Ελπίζομαι τις επόμενες μέρες, αν αλλάξει κάτι ωράριο, να επεκταθεί από τις 9 το πρωί. Αλλά προς το παρόν για τις δύο αυτές αγορές, ξεκινάει από τις 10 το πρωί. Μάλιστα. Με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την ΚΕΑ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουμαντάκη. Ευχαριστούμε και πολύ. Σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ. Μάλιστα, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Έχει προηγηθεί μια δύσκολη περίοδος, μια δύσκολη διετία ελαίου και επιδημιολογικής κρίσης. Μακάρι να κινηθεί η αγορά και να στηρίξουμε όσο μπορούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως οι περιμένουν αυτή την ανάσα, τη χριστουγεννιάτικη ανάσα, για να γεμίσουν τα ταμεία τους.